στο αγροτικό ρεπορτάζ τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους που θα πρέπει να κάνουν απογραφή ζωικού κεφαλαίου αλλά και να πληρωθούν την εξισωτική. Πάμε στον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας από την Περιφέρεια Στερεάς, τον κύριο Σταύρο Τσελά. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βουδή. Τα περιθώρια στενεύουν, έτσι. Τα περιθώρια έχουν στενεύσει πολύ. Ήδη, αν θυμόμαστε, είχαμε ξαναβγάλει δελτίο τύπου αρχές Νοεμβρίου που τους καλούσαμε τους κτηνοτρόφους να κάνουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου. Χωρίς αυτή δεν θα πάρουν καμία επιδότηση, όπως είναι, το γνωρίζουν και ήδη. Δυστυχώς μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, διαφορία. Βέβαια δεν είναι μόνο τοπικό. Σίγουρα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο, σε όλη την Ελλάδα έχει έχουν πάει κτηνοτρόφοι να δηλώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Πάντως, γιατί είναι, αυτό... και το, είναι και το ελληνικό, ξέρω εγώ, σε συνήθεια να πηγαίνουμε όλη την τελευταία μέρα να κάνουμε τις δηλώσεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον και οι υπηρεσίες, αν πάει κάποιος την τελευταία μέρα, για να προλάβουν να μπουν στο σύστημα μέσα και να δηλωθούν όλα τα ζώα. Πότε κλείνει η ημερομηνία, κύριε Τσελά? Η ημερομηνία κλείνει 15 Δεκεμβρίου. Αλλά σύμφωνα με μια επιστολή που έστειλε χθες ο Υπουργός Αναπληρωτής, Υπουργός της Περιφέρειας, δηλώνει ότι όσοι κάνουν την απογραφή τους μέχρι 30 Νοεμβρίου θα μπορέσουν να πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους. Όσοι βέβαια κάνουν αργότερα θα πάρουν την εξωτική τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό λέει να προσέξουν. Δηλαδή εσείς λέτε ότι πιέζεται το σύστημα για να μπορέσουν να πάρουν και γρήγορα τα λεφτά τους. Να πάρουν γρήγορα τα λεφτά τους, ναι, ναι. Επίσης, όπως έχετε δει εκεί πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα με τις απώλειες του καταλογικού πυρετού, όπως αναφέρουν εκεί του Υπουργείου, γιατί θα γίνει με το ζωικό κεφάλαιο που υπήρχε τον Μάιο και ούτε με τους μετακινούμενους, αν είχαν πάει ή δεν είχαν πάει, ξέρω εγώ. Τι εννοείτε ότι δεν υπήρχαν απώλειες? Δήλωσαν κάποιοι για καταλογικό? Όχι. Όχι, λέω ότι πολλοί φοβούνται ότι ίσως να έρθουν να δηλώσουν και θα έχουν απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο και δεν θα μπορούν να το δικαιολογήσουν. Μα αν έρθουν να δηλώσουν, θα τους υποχρεώσετε σε μια διαδικασία, έτσι δεν είναι? Όχι. Τα στοιχεία που θα δηλώσουν για το ζωικό τους κεφάλαιο είναι το ζωικό κεφάλαιο που είχαν τον Μάιο. Αυτά θα δηλώσουν. Του Μαΐου. Μάλιστα. Οπότε. Το πρόβλημα ίσως του χρόνου πλέον, όταν θα χρειαστεί να δηλώσουν το ζωικό κεφάλαιο του 2014. Ωραία. Γι' αυτό να μην υπάρχει φόβος για τους κτηνοτρόφους να έρθουν να τα δηλώσουν ότι ζωικό κεφάλαιο είχαν τον Μάιο, να πέρασουν στο σύστημα, να γίνει η καταγραφή, η απογραφή τους, να προχωρήσουν και να μην υπάρχουν μετά προβλήματα. Πάμε τώρα και στον πρωτότυπο εμβολιασμό των αλεπούδων κατά της λύσας. Ναι, αυτό είναι τώρα από το 2012, όπως αν θυμίστε, έχει παρουσιαστεί, η λύσα είχε εισέλθει από τα Σκόπια στην Ελλάδα. Είχαν εντοπιστεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλεπούδες με λύσα και σε ένα-δύο σκυλιά, αν θυμούν καλά, δεν είχαμε πολύ. Λοιπόν, και είχαν φτάσει μέχρι τα σύνορα, τα κούσματα μέχρι τα σύνορα της και της Βρετανίας. Τα εμβολιακά δολώματα, κύριε Τσελά, που θα πέσουν από το αεροπλάνο, όπως λέει και ο τίτλος, 22 έως 28 Νοεμβρίου, είναι επικίνδυνα και για ποιους? Επικίνδυνα είναι για όποιον το πιάσει και το πιάσει το εμβόλιο. Λοιπόν, βέβαια αυτά όλα τα εμβόλια δεν θα ρηχτούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές ιδιαστικές, στα βουνά της βορειοδυτικής ιδιότητας και της Βρετανίας. Αλλά εκεί οι κυνηγοί περισσότερο που πλησιάζουν σε αυτές τις περιοχές, περιπατητές των βουνών, μπορεί να συναντήσουν κάποιο από αυτό το εμβόλιο, το οποίο μοιάζει με μπισκότο, ξέρω εγώ, έχει ένα δηλαδή καφέ χρώμα και έχει μια μυρωδιά. Καλό είναι να μην το πιάσουν με γυμνά χέρια. Κινδυνεύουν και τα σκυλιά των κυνηγών? Τα σκυλιά των κυνηγών όχι, δεν κινδυνεύουν. Ωραία, εντάξει. Άραστε, γιατί υπάρχει... αλλά βέβαια πρέπει, πώς το λένε, οι κυνηγοί πρέπει να φροντίσουν να τα εμβολιάσουν τα σκυλιά τους, εντάξει, μην είναι... Λογικό, μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Τσελά, σας ευχαριστώ. Και κτηνοτρόφοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Τσελά. Πάμε επίσης σε ένα αγροτικό ρεπορτάζ ακόμα, Γιώργο. Έχει να κάνει με την έντονη χαλαζόπτωση και την μεγάλη καταστροφή στις ελαιοπαραγωγές της Ανατολικής Φθιότητας. Ήρθαν οι εκτιμητές. Πότε θα...